ενδιαφέρουσες λεπτομέρειες στο ρεπορτάζ της Άννας Μαρίας Ευτυχίου. Νέο τρόπο πρόληψης της μετάδοσης του ιού HIV ανακάλυψαν Βρετανοί επιστήμονες ανοίγοντας νέους δρόμους στην προληπτική ιατρική. Ανέπτυξαν μια νέα μικροσυσκευή που προστατεύει τις γυναίκες από τον ιό HIV που προκαλεί το AIDS. Πρόκειται για ένα κολπικό εμφύτευμα που μειώνει τον αριθμό των κυττάρων που ο ιός HIV μπορεί να στοχεύσει στο γενετικό κανάλι της γυναίκας. Εν αντιθέσει με τις συμβατικές μεθόδους πρόληψης της μετάδοσης, το εμφύτευμα εκμεταλλεύεται τη φυσική ανοσία ορισμένων ανθρώπων στον ιό. Σύμφωνα με άρθρο που δημοσιεύεται στο επιστημονικό έντυπο Journal of Controlled Release, ο καθηγητής Εμμανουέλ Χο και οι συνεργάτες του στο Πανεπιστήμιο Μανιτόμπα εμπνεύστηκαν το εμφύτευμα από μια προηγούμενη έρευνα που είχε γίνει σε εκδιδόμενα άτομα στην Κένια, τα οποία είχαν κάνει σεξ με θετικά στον HIV άτομα και δεν είχαν κολλήσει τον ιό. Προς το παρόν, δεν γνωρίζουμε αν το εμφύτευμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί από μόνο του για την πρόληψη της μετάδοσης του ιού ή αν είναι προτιμότερο να χρησιμοποιείται συνδυαστικά. Αυτό θα απαντηθεί σε μελλοντικές έρευνες, κατέληξε ο Dr. Χο. Στην Κύπρο, τα τελευταία 3 χρόνια υπάρχει μία αύξηση στα περιστατικά γύρω στα 85 με 90. Γι' αυτό είναι πολύ σημαντική η έγκαιρη διάγνωση. Το ΚΙΦΑ λειτουργεί για δεύτερη χρονιά. Το πρώτο μόνιμο checkpoint στο χώρο του παλαιού νοσοκομείου στη Λεμεσό, όπου κάποιος μπορεί να εξεταστεί δωρεάν, ανώνυμα, και να έχει το αποτέλεσμα μέσα σε 15 λεπτά για το HIV, τη σύφυλη και την υπατητίδα. Μπορείτε να επικοινωνήσετε στο 1464 για να διευθετήσετε άμεσα την εξέτασή σας. Συγκλονισμό προκαλεί στην Ελλάδα ο θάνατος ενός 16χρονου.